Τα 18 εκατομμύρια ευρώ ξεπερνούν τα χρέη δημοτών προς η ΔΕΙΑΗ, η οποία θα ανακοινώσει σύντομα ρύθμιση ανάσα, δίνοντας τη δυνατότητα παραγραφής των προσαυξήσεων έως και 95%. Με αυτή τη ρυθμίση που προτείνουμε τώρα είναι ότι θα διαγράψουμε τις προσαυξήσεις από 50% έως 95% ανάλογα πώς θα εξοφληθεί το χρέος που έχουν οι δημότες προς τη ΔΕΙΑΗ. Στην περίπτωση που έχουμε εφάπαξ πληρωμή είναι 95% διαγράφονται οι προσαυξήσεις. Αν έχουμε μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 6 μήνες είναι 80% και ούτως ο καθεξής, και το πιο χαμηλή είναι 50% διαγραφή των προσαυξήσεων. Αν κάνουμε μέχρι 24 δόσεις, το υπόλοιπο που θα παραμείνει, με ένα 15% προκαταβολή γίνεται αυτό, να μην είναι λιγότερο από 30 ευρώ η δόση. Το ζήτημα θα απασχολήσει προσεχώς το Δημοτικό Συμβούλιο και όπως εκτιμά ο Γιώργος Βουρεξάκης, οι αιτήσεις για τη ρύθμιση αναμένεται να ξεκινήσουν σε 1 με 1,5 μήνα. Θα ανακοινώσουμε να έρθουν οι άνθρωποι να κάνουν τις αιτήσεις τους, να μπορέσουμε να τις επεξεργαστούμε και ελπίζω να έρθουν, για ειδικά πολύ παλιοί που είχαν περίπου, σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και 70% προσαυξήσεις αντί του ποσού που χρωστούσαν οι δημότες. Είναι κάτι το οποίο ήταν πάγιο αίτημα και όπως έχει γίνει και στο δημόσιο και παντού, να γίνει και στη ΔΕΙΑ Ηρακλείου και σε όλες τις ΔΕΙΑ. Δηλαδή, αυτό αφορά τη ΔΕΙΑ Ηρακλείου αποκλειστικά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, υπάρχουν αρκετές παλιές οφειλές δημοτών, ακόμη και από το 2012, καθώς και χρέη που διωγγώθηκαν την περίοδο της πανδημίας, με τη νέα ρύθμιση να δίνει τη δυνατότητα στους δημότες να τακτοποιήσουν οριστικά τις οφειλές τους. Τα μπορεί να είναι και από το 2015 και το 2012. Εγώ είχα περιπτώσει του 2012 που είχα μια τεράστια προσάυξη, γιατί ξέρετε, μετά από 10 χρόνια έχουν ανακυκλωθεί οι τόκοι. Σε αυτή την περίπτωση αυτό όλα θα διαγραφούν. Είναι μια πολύ καλή ρύθμιση, γιατί υπήρχαν και πολλοί που είχαν τα πάγια. Είχαν σταματήσει να παίρνουν νερό, είχαν το πάγιο, με αποτέλεσμα δεν το είχαν υπολογίσει. Μια στιγμή είχαμε μια περίπτωση, όπως σε μια στιγμή περίπτωση ήταν 50-50. Στο 1.100 ευρώ ήταν τα 580 ήταν προσαυξήσεις.